Ήταν ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο για μένα. Κάνε την αυτοκριτική σου. Ναι. Καλησπέρα αρχικά σε όλους, σε όλες. Δεν έχουμε γιορτές και τέτοια και πότε βγαίνει ο ήλιος και πότε βγει. Αυτά τα κλασικά, θα τα πούμε άλλη φορά. Μ' άρεσαν αυτά τα άκουγα, να ξέρεις. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 5 και 42, σαν να είμαστε εδώ Σαντορίνη. Μπορούμε να τα λέμε. Μπορούμε να τα λέμε. Και η υγρασία είναι 54. Ακριβώς. Πιθανότητα βροχής 0%. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα κυμαίνεται στους τόσους βαθμούς. Συνεχίζω. Κάντε την αυτοκριτική σου. Έκανα το απόλυτο στο γερμανικό. Κατάφερα όχι απλά να χάσω τα σημεία, να πάνε και ανάποδα. Δεν πήγα στο Χ. Δηλαδή έπαιξα Χέρτα άσος. Έπαιξα Φράιμπουργκ διπλό. Σε αφήνω να ξεφτύλεις εντελώς. Ναι, έπαιξα Νινεμβέργη διπλό. Δηλαδή πήγανε ανάποδα εντελώς. Με δυο κουβέντες γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Ακόμα και η Λειψία δεν βγήκε γκολ. Που την έχω over 3,5. Δεν την πήγα όπως 6,5. Δεν την πήγα over 6,5. Την πήγα over 3,5. Έχεις όμως μια σταθερότητα στο 0. Ναι. Και να χαίρεσαι όταν σε ένα στοίχημα από αυτά τα ιδιαστικά που βάζεις τα 6, 7, 8, 24 ομάδες, ναι, τις χάνεις όλες. Ναι, γεγονός. Θα επιστρέψουμε στα στοιχηματικά μας. Έκανα μόνο τον Ατρόμητο. Εντάξει, θα βγάλεις και ένα. Ναι, δηλαδή, αλλά τι έκανα, ρε, ένα παιδάκι να πάρεις και να το πεις τη σημείωση στο δρόμο, ένα κατά λάθος θα βρει. Εντάξει, σήματο, ένα τετράχρονο, δεν λέμε για ένα μεγάλο. Έτσι, είσαι ενήλικας πλέον. Ναι. Είσαι over 30. Over 30, αλήθεια. Εντάξει. Επιβεβαιώνω. Ντροπή που λες, έβγαλα και ένα πω το σύγχαμα για να καλυφθεί. Ωραία. Βγάλαμε ένα, γιατί είναι το ειδικό πρωτάθλημα, φίλε, και τη Λαμία βγάλω εκεί. Εκεί είσαι βαθύς γνώστης. Ναι. Εκεί παλιά είχε ένα παιχνίδι Φωντινός Παντογνώστης. Mm. Πριν πολλά χρόνια το πατούσες και όταν ήταν σωστή ερώτηση, έφεγγαν όλα. Mm. Θέλω να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Για ΠΑΟΚ, ρε φίλε, λοιπόν. ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ξεκάθαρα. Είμαστε ουσιαστικοί, περιεκτικοί. Ένα ΠΑΟΚ με πάρα πολλές ελλείψεις κατά τη δική μου άποψη και θεωρώ και τη δική μου. Ναι. Έτσι, λείπαν τα δεξιά και τα αριστερά ακρόμπαρα της μηχανής. Μαωρίτσιο. Η ποιότητα δηλαδή. Έλειπε ο Μάτος, έλειπε ο Βιερίνια, δεν ξεκίνησε ο Μαωρίσιο, δεν ξεκίνησε ο Ζαμπά και έχουμε να πούμε κι άλλους. Και ξεκίνησε ο Μπίσεσβαρ που δεν βλέπετε τελευταία. Ο Μπίσεσβαρ, ναι, ναι, στον οποίο πίσω ποτέ, δεν θα πω ποτέ κακή γλώσσα για τον Μπίσεσβαρ, ο οποίο ποδοσφαιρικά έτσι σε ξεκουράζει το μυαλό στα μέτρια του, όχι στα καλά του. Τώρα έχει ένα πραγματικά ντεφορμάρισμα, το οποίο είναι θέμα χρόνου, ναι, έτσι να περάσει το παρελθόν. Λοιπόν, κύριοι, θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να ξεχάσετε τις εποχές, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί στο παρελθόν, που έρχεται μια ομάδα μεσαίας δυναμικότητας, μια τίμια ομάδα όπως είναι ο Πανετολικός, έτσι, και μπορούμε να κερδίσουμε 3-0, 4-0 και 5-0. Ναι. Αυτά ανήκουν πλέον στη σφαίρα της φαντασίας. Ναι. Αυτά είναι για τη δεκαετία του ΠΑΟΚ, του 70, με τον Κούδα, τον Σαράφη, τους γνωστούς. Εκείνους αστέρες που αδικήθηκαν τόσο πολύ. Και λέγαμε, βάζαμε στοιχήματα, 4 θα φάνε σήμερα από τα Γιάννενα, 5 ναι, θα φάει Λάρισα, ανάλογα. Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι μικρές. Θα κοιτάτε το αποτέλεσμα στη ζωή. Και το αποτέλεσμα είναι ο βαθμολογικός πίνακας. Εκεί τα δείχνει όλα. Κοιτάξτε τον, απολαύστε τον. Έτσι, πώς λέει ο τέτοιος. Το λιγουρεύεσαι, ο Διοργιάδης. Τα βιβλία που πουλάει. Ορμήξτε. Λοιπόν, η βαθμολογία λοιπόν λέει, φίλε Σταύρο, ΠΑΟΚ 26, έτσι, με 17 γκολ ενεργητικό. Για βάλτε μια ακόμα. Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε. Αυτό είναι ο Άδωνης. Και εμείς λιγουρευόμαστε λοιπόν τη βαθμολογία να τη βλέπουμε και να την ξαναβλέπουμε. ΠΑΟΚ πρώτος λοιπόν με 26 βαθμούς, 17 γκολ, 4 παθητικό. Πρώτη επίθεση, πρώτη άμυνα, ναι. Παντού πρώτοι θα είμαστε. Ωραία. Ένα ακόμα βήμα προς τον τελικό στόχο. Έτσι. Από πίσω μας ακολουθεί η καταπληκτική ομάδα του Ατρόμητου. Πολύ καλό. Εμένα με εγωίτευσε. Και εμένα, εδώ και καιρό. Μπράβο της, με πενιχρά μέσα. Έχει τη δυνατότητα και ακολουθεί το μεγάλο ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι σε κάποιο φυσιολογική πορεία του πρωταθλήματος θα κάνει και αυτή τα λογικά πισωγυρίσματά τη. Καλό μέταλλο. Ναι, καλό μέταλλο, κακό μέταλλο. Δεν πρέπει να του ανεβάζουμε συνέχεια. να ξέρουν ότι η πρώτη θέση είναι δεδομένη. Όχι, μη φάμε κανένα φουσκέτο. Κάτι τέτοια και είναι ζωγαλικά. Τα έφαγαν στην Αγγλία πριν από 3 χρόνια με τη Λέστερ. Μαλώνανε οι άλλοι, οι μεγάλες, οι top 6. Έτσι. Και ξαφνικά πετάχτηκε αυτή η Λέστερ και να ενίκη τώρα θα ξεφουσκώσει τώρα. Και ερχόταν. Ναι. Και δεν αγχώνομαι καθόλου. Ναι. Έτσι. Όσο βλέπω τον Ολυμπιακό στους 20 βαθμούς, ο οποίος και αυτός μας έκανε το δώρο του. Θα κάνει. Έτσι. Στα ύπερ τον Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει. Ένα μάτσο το οποίο πρέπει να εξάρουμε και να συγχαρούμε τον θεατές του Ολυμπιακού όταν χειροκροτούσαν τον τραυματισμό του Διούδη. Πέρα από τα χιουμοριστικά μας, αυτά είναι πολύ σοβαρά. Μπράβο τους πώς αντιμετώπισαν το γεγονός. Μπράβο και στο Σοκράτη του Διούδη στην απόκοψη που έκανε.
Έτσι, σε ένα τέτα τέτο ποτένσε στην. Στο... Πολύ δύσκολο. Φανταστική και πολύ δύσκολο, του την έσκαψε την μπάλα ποιητικά αυτό ο Νάνο. Ναι. Και σε μία φάση μαλώνανε, φίλε, αυτό το είδα και γελούσα. Έβλεπα σε ένα καφέ τη Θεσσαλονίκη στο μάτι. Όχι. Ποτένσε με κάτσε. Ένα 59 ο ένα, ένα 59,2 ο άλλο. Δηλαδή και οι δύο. Η μάχη των Χόμπιτ. Δυο Νάνοι. Άμα ήταν Νάνοι θα ήταν ψηλοί. Ναι. Να πούμε λίγο και ένα. Γιατί τώρα το έφτιαξα στο μυαλό μου, έτσι. Ο Κάτσε και έβασε κουλούρι. Και κάτσε να φάσει ένα κουλούρι. Κάτσε να φάσει ένα κουλούρι. Έτσι, αυτό ο συνδυασμό λοιπόν. Αυτοί μας. Τώρα τι έχουν πάθει. Παντού βλέπουν ΠΑΟΚ. Παντού, ρε. Να ο Κάτσε. Με τέλειο γκολ, έτσι. Σύντημα γλυκό πάνω από το Μπουχαλάκι. Ανοίγω παρένθεση. Πώ παίζει αυτό ο Μπουχαλάκι στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Είναι απορία άξιων. Μπράβο το παιδί. Απίστευτο γκολ από τον Κάτσε. Έτσι, σούτ που το οποίο το θέλει. Έξω φάλτσο το άλλο γάμα με το ανάποδο χέρι τερματοφύλακα που την αποκρούει λίγο. Δοκάρι και γκολ. Έτσι. Φοβερή αντίδραση του Δόνη στον γκολ. Δεν κουνήθηκε. Σαν να ήταν κάτι δεδομένο. Ανεβάζοντας έτσι και την ψυχολογία των παικτών του. Έτσι. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά έμεινε το αποτέλεσμα που θέλαμε εμείς. Απλά και μόνο ισοφάρισε. Ναι. Η Ξάνθη είναι στην τέταρτη θέση. Η οποία, άμα κερδούσε τον παιδί, ζω αυτά. Θα είχαν 21 πόντους. 21 πόντους. Ήταν τρίτη. Είναι κρίμα για την Ξάνθη. Πραγματικά είναι κρίμα. Γιατί ήταν τρίποντο Ευρώπη, δεν ξέρει τι σημαίνει το αναφύγιο. Εντάξει, Ευρώπη δεν είναι ακόμα για αυτό, φίλε. Έχει πολλά μάτς. Ναι, αλλά ο άλλο θα είχε 14. Και βλέπουμε την ΑΕΚ στην πέμπτη θέση, που αυτή θα είναι η φυσιολογική τη, εκεί θα κινείται ανάμεσα τέταρτο πέμπτη. Πιο πίσω έτσι, είναι. 17 βαθμού. Πιο είναι. Πίσω είναι. Έχει... Δεν είναι πέμπτη. Είναι πάω κατρόμητο. Ολυμπιακό που έρχεται και το μείον 3. Ναι, θα έρθει, έπεται αυτό, ναι. Ενό καλού μύρια έπεται θα το λέμε κατά το κακού. Ξάνθη Ολυμπιακό. Εμείς όμως τι θέλουμε. Εμείς θέλαμε οι αγώνες όλοι να κρίνονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Αυτοί είναι οι πρώτοι που κίνησαν, άνοιξαν τους ασκούς του αιώλου. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Ξεκάθαρα. Συμφωνούμε. Τι έτσι λοιπόν, ένας ΠΑΟΚ που έπαιξε τόσο όσο δεν ήταν καταπληκτικός, δεν ήταν ισοποδοτικός, δεν κινδύνευσε. Τρεις τελικές και ο Πανετολικός σε 30 λεπτά. Μπράβο. Ένας Πανετολικός ο οποίος ήταν τίμιος. Έπαιξε με καρδιά, μπράβο στα παιδιά. Εμείς τέτοιου αντιπάλου θέλουμε. Ναι, με τον Τράι. Ναι, είχαμε διάλογο. Τράι είναι πολύ ωραίο. Σοβαρό. Και ωραίε ναι. Και ωραίες λέξεις είπε. Αυταπάβνηση παίξανε. Εμείς έτσι θέλουμε. Όλοι να μάχονται μέχρι τελευταία βανίδα του αίματος μέσα στην τούμπα και στο τέλος να χάνουν. Και τι έγινε. Καλά, εκείνο λάθος τοποθέτησε. Είναι γρηγορά να τοποθέτησε. Να πει σεβασμό. Μα βάλαν πολύ ωραίο γκολ, έτσι. Αυτό ο Μάρο ο Καμαρά, πολύ ωραίο γκολ. Μια επαφή με το τέτοιο και πάω το μέσα. Ναι, στην αντίδρασή του. Δηλαδή ο Μανολάς αυτό θα το έκοβε. Κατάλαβε, εδώ είναι η ειδοποιό διαφορά των στόπερ. Γιατί είναι γρήγορη σε επαφέ. Έχει και εκεί εδώ και 8 μήνε. Έχει αυτή τη διαφορά. Παίζει και αυτό. Παίζει, αλλά δεν είναι. Δηλαδή θα πάρει και μια ανάσα όταν πρέπει. Έχουν ένα στόπερ από πίσω αυτή. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ, για να κλείσουμε τον ΠΑΟΚ και να πάμε και στα άλλα από τα αθλήματα, αφού μιλήσουμε και η Ελλάδα και άλλο, είναι η εμφάνιση του ΑΚΠΟΜ. Που λένε. Έτσι, που λένε, μπράβο. Φωτοβολίδα. Το ακυρώνει. Σου, δηλαδή. Αυτό πάλι αυτός βάζει δύο και το βάζει ένα κάθε φορά, το χρόνουμε ένα. Το αναφέρουμε κάθε φορά. Ναι. Με έκανε πάντως, έκανε την κρυκοβάδα του, ξεσέβαλε τον κόλπο για να πανηγύρισε και έπεσε μόνος του. Νομίζω ότι του βάλε κάποιος. Θέλω λίγο να το πω σε έξι αυτό. Ακούς. Δεν θέλω να πέφτουν μόνο τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν το θέλω. Κατάλαβες. Να είμαστε ωραίοι, να είμαστε όμορφοι. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την Β' Εθνική. Ο Ηρακλής έκανε ένα αποτέλεσμα κωμικοτραγικό. Ανεπίτρεπτο για ομάδα που έχει στόχους ανόδου να χάνει βαθμούς μέσα στην έδρα του από τον Εγενειακό, το οποίο ο στόχος θα είναι ένας και μόνος για να μείνει στην κατηγορία. Τίποτα παραπάνω. Ως εκεί θα είναι. Αποχαιρέτησε ο Λέγκος Ζωμοσδιάδης. Αποχαιρέτησε και ήταν λογικό. Φυσικό επόμενο. Φυσιολογική κατάληξη ήταν αυτή. Να κάνουμε μία βόλτα, Σταύρο μου, στο ξένο πανόραμα, στα πρωταθλήματα λίγο. Δεν είναι στον Άρη. Ναι, θέμα χρόνο. Παρετήθηκε μόλις από τον. Τον παρέτησαν δηλαδή αυτά τα γνωστά. Παρετήσουμε τρόπο να φανεί γλυκό, ότι δεν φεύγω. Δεν σε διώχνουμε εμείς. Και να σου πω και κάτι, κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτή την ομάδα στην Ευρωπαϊκή. Είναι καλή και είναι τρίτη από το τέλος. Ναι. Δεν λοιπόν, είναι τόσο κάτι γίνεται και κάτι δεν κάνουν καλά. Ναι, να κάνουμε τώρα μία βόλτα από όλα τα πρωταθλήματα, γιατί μιλάμε για στοίχημα. Η Γκολμπέτ μας αγκαλιάζει σταθερά. Σόφη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αν ήθελε να πεις για κάτι που έλεγες πριν ξεκινήσουμε την λοιπόν, εκπομπή. Λοιπόν, ναι, να πούμε για ακόμα μία φορά συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος κατέκτησε ακόμα ένα τίτλο στο Μιλάνο. Έτσι, έφτασε αίτητος μέχρι τον τελικό και είναι πλέον στην 15η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν έχανε Σόφη, δεν θα πήγαινε στον τελικό, δεν θα αποχώρησε, να ξέρεις. Αίτητος έφτασε, έπρεπε να κάνει νίκες. Δηλαδή, αν έχανε, ήθελα να το διευκρινίσω αυτό. Σωστό. Ότι έφτασε μέχρι και τον τελικό χωρίς καμία. Είναι ο καλύτερος παίκτης κάτω των 21 αυτή τη στιγμή.
Μπράβο στο παιδί. Το αγαπάει αυτό που κάνει και φαίνεται. Το διεκδικεί. Και εκπληκτικές δηλώσεις κάνει. Εκπληκτικά καθαρό μυαλό. Λοιπόν, στην Αγγλία, Σταύρο μου, δώσαμε και εκεί τα προγνωστικά μας. Να πούμε λίγο τι έγινε στα μεγάλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είπαμε θα μιλάμε κανένα δεκάλεπτο κάθε Δευτέρα. Έτσι, για να συνδέουμε με τα προηγούμενα, με τα επόμενα που έρχονται. Η City, σε ένα ντέρμπι το οποίο ήταν μόνο στα λόγια, διέλυσε τη Manchester United. Πολύ ερωτή. Έτσι. Η City, εγώ θεωρώ, φίλε, και πάντα ξέρεις ότι είμαι ακραίος στις απόψεις μου, είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι μία Μπαρσελόνα μεταφερόμενη, Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα, μεταφερόμενη στην Αγγλία και προσαρμοσμένη στην κουλτούρα αυτή. Εγώ υποκλίνομαι στον Γκουαρδιόλα. Δεν υπάρχει. Αυτό το ποδόσφαιρο. Είναι ο πολιτής όλων των εποχών. Έχει βάλει 15 πράγματα, 15 στοιχεία στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Θα πεις 10 και θα έχεις ξεχάσει άλλα 40 κολακευτικά υπέρ του. Δεν υπάρχει, σου λέω. Πρώτα απ' όλα είναι το ύφος του, ρε φίλε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Οι ομάδες έχουν το χαρακτήρα του προπονητή τους, λέει ο κολλητός. Μα και έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο προπονητής παίζει καθοριστικότατο ρόλο σε οποιαδήποτε ομάδα. Το Α και το Ω είναι. Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα να περνάει τη φιλοσοφία του, να την εστερνίζονται οι παίκτες, να την καταλαβαίνουν έτσι, και να το αποδίδουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να είναι παιδαγωγός. Απ' όλα. Ωραία. Πρέπει να είναι ωραία γνώστης. Πρέπει να αντέχει στην πίεση. Πρέπει να είναι επικοινωνιακός. Πρέπει ο προπονητής έχει τόσα στοιχεία απαραίτητα που φίλε, όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, είσαι τι να σου πω. Όχι να σου βγάζω το καπέλο, να είμαι με ένα καπέλο και το βαζοβγάζω κάθε 15 λεπτό. Γι' αυτό εμείς, Σταύρο, θέλω σε αυτή τη βασιλική εκπομπή, όλοι μας, Βασιλίσσα, τη Βασιλίση Πικόη, τι να γίνουμε εμείς εδώ πέρα, θέλω να γίνουμε προπονητές ζωής. Να διδάσκουμε εδώ. Έτσι, πολύ ωραία τα λες. Λοιπόν, η Λίβερπουλ, η City οπότε είναι πρώτη με 32 βαθμούς στην Αγγλία. Και οδεύει στο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Ναι. Η Λίβερπουλ δεν έκανε καλή εμφάνιση, κέρδισε τη Φούλαμ με 2-0. Τη Φούλαμ τη ψιλοσφάξανε κιόλας, δεν τη δώσανε ένα πέναλ, την ακύρωσε ένα γκολ το οποίο ήταν κανονικότατο. Τέλος πάντων, κέρδισε με 2-0. Στους 30 βαθμούς λοιπόν είναι η Λίβερπουλ και ακολουθεί από πίσω η Τσέλσι με 28 βαθμούς, η οποία σκόνταψε στην Εύερτον, στους εφοπλιστές. Η οποία είναι καλή η Εύερτον. Και η Τσέλσι ήταν εξαιρετικά κακή. Δεν δικαιούται γιατί υπάρχουν και άλλα 0-0. Που είναι άδικο το αποτέλεσμα, τελειώνει, φεύγει ευχαριστημένο, λες, δεν έμπαινε η μπάλα. Το είχε πει ο Όσιμ. Η πόρνη μπάλα μπορεί να μην μπαίνει. Όχι, έπαιζε και ο Αζάρ, έπαιζε και ο Μωράτα μπροστά. Ναι, ήταν μέτρια. Ναι. Ήταν μέτρια. Στάθηκε υπέροχα η Everton. Κλείνει το κομμάτι από την Αγγλία, γιατί να μιλήσουμε τώρα για Tottenham που η οποία έκανε 0-1 μέσα στην Κρίστα Πάλα με ένα νεαρό επιθετικό, με ένα νεαρό αμυντικό. Έτσι. Δεν έχει νόημα. Αυτή θα είναι η τετραδοπεντάδα στην Αγγλία και εκείνη που περιμένουμε να ανεβεί. Είναι η Manchester United, η οποία είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν παίζει ποδόσφαιρο. Δεν παίζει ποδόσφαιρο. Και είδαμε, συγγνώμη, ήθελα να πω και το άλλο μάτσο ακόμα στην Αγγλία, το οποίο δεν ήθελα να μου διαφύγει. Η Arsenal με τη Wolves, έμειναν ισόπαλες στο 1-1. Πάρα πολύ ωραίο μάτσο. Εμείς δώσαμε για την εθνική φτωχών ένα στοίχημα, εγώ συγκεκριμένα, over 4,5, και το οποίο φυσικά δεν επαληθεύτηκε ποτέ. Και είναι αυτό. Οι φτωχοί κάνουμε πάντα όνειρα. Οι πλούσιοι είναι αυτοί που ζουν την καθημερινότητά τους όπως θέλουν. Ευτυχισμένη καθημερινότητα είναι ο στόχος, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε λίγο στη Γαλλία, όπου εκεί τζάμπα συνεχίζεται το πρωτάθλημα, το Σαμπιονά, ας τους το δώσουν από τώρα. 0-4, βόλτα η Παρί. Η Μονακό είναι κομική. Ναι, η Μονακό με τον Ανρί, αυτό πιστεύω δεν υπάρχει και βαθμό. Α, ένα βαθμό, ένα 2-2 που έκανε την περασμένη εβδομάδα. Όπου πηγαίνει, γελιοποιείται. Φίλε τώρα, είναι. Η βαθμολογία, να ξέρει τη διαφορά. Έτσι, η Παρί έχει 39 βαθμούς και η δεύτερη Λίλ έπεται με 26. Δηλαδή, εγώ θεωρώ να σταματήσουν να παίζουν τώρα οι Παριζιάνοι, να ξεκινήσουν τα μπάνια του καλοκαιριού και σε κάποια στιγμή να θέλουν να παίξουν ένα 2-3 μάτς, θα πάρουν το πρωτάθλημα. Ναι. 39-26. Εντάξει, δεν στη δώστε έχουν και δεν στη έχουν οι άλλοι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα είναι. Είναι αυτό που λέμε ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Τις μεγάλες ομάδες δεν κάνουν τα λεφτά και χαζά. Ναι. Τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία. Τα πιο πολλά λεφτά φέρνουν περισσότερη ευτυχία. Και μη σκέφτεστε αυτές τις δεύτερες ηλίθιες τριτοσκέψεις. Η υγεία όμως πάνω απ' όλα. Εννοείται η υγεία. Το ξεπερνάμε αυτό και φεύγουμε και από το γαλλικό πρωτάθλημα. Η Μονακό, να ξέρεις ότι αν, να πω και αυτό, πριν φύγουμε, ότι αν σήμερα τελείωνε το πρωτάθλημα στη Γαλλία, έπεφτε. Έχει 7 βαθμούς. Είναι προτελευταία. Πια η Μονακό, η οποία αγωνίζεται στο Champions League, κανονικότατα. Αλλά τι έκανε, είχε 7 παιχταράδες, 8, ξεπούλησε όλη την ομάδα, έβαλε στα ταμεία τους 800 εκατομμύρια και τώρα κοιτάει τα ταβάνια. Εκεί το ταμείο δεν φέρνει την ευτυχία όμως. Ναι, εκεί δεν φέρνει την ευτυχία γιατί δεν τα επένδυσε στην ομάδα, Σταύρο. Ναι. Τα κάναν γλου γλου γλου, όπως τα λέγανε εδώ πέρα. Οι Μονεγάσκοι. Οι Μονεγάσκοι, δηλαδή ναι. Πού να μην τα είχαν. Οι οποίοι Μονεγάσκοι ξεσπάσουν το γήπεδο και το ψάχνει, είναι κάτω. Ναι. Φανταστικό, πανέμορφο. Αλλά είναι η ομάδα η οποία δεν έχει έδρα. Θα έχει 4 πρίγκιπες, 2 βασιλιάδες, 6 κόμιδες, αυτή θα είναι. Δηλαδή
Μπορεί να πάει ο Βασίλης ο Σουγιάς να δει το Μονακό Παρί. Φαντάζεσαι να είσαι χουλιγκάνος, μονεγάσκος. Όχι, δεν το φαντάζομαι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να το φανταστείς. Δεν μπορεί να το κάνω. Να κάθεσαι εκεί στην πλατεία του Μονακό και να σου λέει. Και να πούμε κάτι για το. Άλλος, έχω ένα δικαστήριο και την μπάχαλα. Ναι. Στην Ισ. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Να ξέρετε, στο Μονακό, σε αυτό το κρατήδιο, πηγαίνει και πληρώνει εφορία μία φορά. Έτσι γίνει σε κάτοικο Μονακό. Νομίζω ότι είναι 600.000 ευρώ. Τα δίνει μαζεμένα μία φορά και μένει. Οπότε κύριοι, όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε. 600 τους μετράτε και κάθεστε. Μετά δεν ξαναπληρώνετε εφορία. Βλέπουμε μετά τι γίνεται. Πάμε στη Γερμανία. Εκπληκτικό ματς, το καλύτερο ματς του Σαββατοκύριακου. Απίστευτο. Δικαιωθήκαμε για το Ντόρτμουντ. Είναι ψυχουλάκια, το ξέρω. Είναι ψυχουλάκια, ναι, σε γενικές γραμμές. Ξεφτυλιστήκαμε. Ναι. Ξεφτυλιστήκαμε. Ναι. Πώς θα γίνει τώρα. Ναι, αλλά δώσαμε σημεία, ρε φίλε. Εντάξει, υπήρχαν σημεία. Εντάξει, και. Αυτά το Γουστάβος τα λέει, επειδή είναι δημοσιογράφος, αυτή τη δουλειά του χρυσώνει το χάπι. Ναι, εγώ δεν συμπορεύω με αυτή την άποψη. Γελιοποιηθήκαμε. Ναι. Εσύ είπες το δικό σου, εγώ το δικό μου. Μα πρώτο το είπα. Ναι, εντάξει, το είπες πρώτο. Ντόρτμουντ και Μπάγερν λοιπόν. Σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, 3-2 τελικό αποτέλεσμα, με εναλλαγές σκορ, με ένα Λεβαντόφσκι. Παίζανε μεταξύ τους. Ο Λεβαντόφσκι από τη μία, ο Ρόης από την άλλη. Δύο γκολ ο ένας, δύο γκολ ο άλλος. Σαν ομάδα μου, η Ντόρτμουντ είναι μια κλάση πάνω. Και αυτό το μάτς, κοίταξε, στο πρώτο ημίχρονο, επειδή το είδα το μάτς, έτσι, είδα πάρα πολλά μάτς, εννοείται το Σαββατοκύριακο. Αυτό το μάτς στο πρώτο ημίχρονο είναι σκέτο Μπάγερν. Είναι 0-1. Εντάξει. Έτσι, μπορεί να γίνει 0-2. Φοβούνται οι άλλοι. Και στο δεύτερο ημίχρονο είναι ένα μάτς να το βλέπεις και να το ξαναβλέπεις. Δηλαδή αυτά τα 45 λεπτά θα νομίζεις ότι βλέπεις μόνο highlights. Ναι. Ευκαιρίες η μία να διαδέχεται την άλλη. Και στο, αφού το γευνάει η Ντόρτμουντ, βρέθηκε πίσω με ένα-δύο στο σκορ, αφού ίσως είχε ισοφαρίσει με ένα πέναλτι του Ρόης και το κέρδισε και το εκτέλεσε. Μεγάλη μαγιά αυτό. Ναι. Και το κερδίζω και φύγεται, λέει εγώ, ο καλός. Ναι. Έτσι πρέπει. Ναι. Ο αρχηγός, ο φύση και θέση, δεν κρύβεται σε αυτά τα κομβικά τα μάτς. Την παίρνει και τη στείνει και λέει πάτε πιο εκεί. Χάνει μετά ένα γκολ ο Ρόης πανεύκολο, πανεύκολο. Και κάνει μια γκολάρα, το 1-2, κάνει 1-2 ο Λεβαντόφσκι ενδιάμεσα, ποίημα ενέργεια της Μπάγερν, χάθηκε η μπάλα για να γίνει το 1-2 και το 2-2 άμα δεις το Ρόης στον κόρ, είναι 9 στους 10 επιθετικούς μπορεί να ξεφτυλιστούν. Η μπάλα όπως κάει σε πρώτο χρόνο τη βρίσκει και τη στέλνει στη γωνία. Πίστευτε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πολύ γρήγορος εκτελέστη. Ο Ρόης δεν έχει ταχύτητα, δεν έχει δύναμη, δεν είναι καλός ψηλά. Αλλά η τεχνική του ρε φίλε και η οξυδέρκειά του. Όλα τα καλύπτει αυτά. Όλα τα υπερκαλύπτει. Όχι τα καλά, τα υπερκαλύπτει. Και μετά το 2-2 μπαίνει αυτή η αλλαγή ο Πάκο Αλκάρεθ. Χάνει ένα γκολ. Χάνει ένα γκολ σίγουρα κι αυτό. Χάνει όλο από ένα. Και μετά γίνεται ένα γκολ. Μπαίνει τέταρτη. Η παλιά είναι τέταρτη. Ναι, αλλά κι αυτό το κοντρόλ του, το πάρσιμό του να βλέπει τον Όερ την ώρα που βγαίνει να του τη σκάβει γλυκά. Γιατί έκανε γλυκό πλασέ. Ναι, ναι. Δεν ήθελε να σκοτώσει τον τερματοφύλακα. Ούτε δουλειά ήθελε να κάνει. Ανοίγω, κλείνω παρένθεση όπως εκείνο ο Καραγκιοζάκο τη Μπόκα που μαστέρισε εμά τα λεφτά. Γιατί παίξαμε Μπόκα στο 90, δέχεται μία πάσα από τον Τέβε και αλλάξαμε θέμα. Και πήγαμε στον Μπόκα Ριβέρ να μα προλαβαίνετε. Έτσι είμαστε. Από το Βολίδα. Πιο γρήγορα από τον ήχο είμαστε. Ναι. Έτσι. Και τι γίνεται. Είναι 2-2 το Μπόκα Ριβέρ. Εμεί έχουμε βάλει τα εσόψυχά μα. Έχουμε επενδύσει ψυχή και σώματι. Υπέρ της Μπόκα, στο 90 μπαίνει ο Τέβες. Κλασικό. Την κάνει σωστά. Τη σπάει και έρχεται ένας Μπενεβέντο, πώς το λένε. Μόνος του, αυτός και ο τερματοφύλακας. Σήκω στην αγοράκι μου, πέφτουν από δεξιά, πέφτουν από αριστερά. 10 επιλογές. Την κλώτσε και θέλω να σαν να τον είπανε, σημάδεψε τον τερματοφύλακα. Αυτά είναι τα πλασέ, ο Θεός βοηθός. Να περάσει μπάλα από κάτω, να χτυπήσει. Αυτά είναι τα πλασέ, ληστεία και αλλαγή της ψυχολογικής κατάστασης των παικτών. Ναι. Έτσι λέγονται. Και έμεινε στο 2-2 αυτός ο πρώτος τελικός του Κόπα Λιμπερταδόρες. Περάσαμε από εκεί και από εκεί. Ναι. Μέσω της τεθλασμένης. Γιατί τεθλασμένης στο κανάλι δουλειά, του Προέδρου. Στο κανάλι του Προέδρου που άσχετα την πρώτη μέρα που αναβλήθηκε το μάτσο Σάββατο λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Έγινε την επομένη, χθες δηλαδή, 9 η ώρα. Έβλεπες καθόλου το μάτσο. Το έβλεπες. Στο τέλος, τελευταία 25 λεπτά πρόβλημα. Από τσαμπιά, από πάνω, από κάτω. Δεν παίζουν τακτικά τίποτα. Πάνω κάτω όλοι. Εντάξει, Αργεντίνη είναι. Αυτό είναι το λέω. Εμένα μου αρέσει τακτικό ποδόσφαιρο. Εσύ να μπορεί να σ' αρέσει το πάνω κάτω. Ναι. Ωραία, εγώ όταν το βλέπω αυτό θεωρώ ότι βλέπω Αλάνα. Κατάλαβες. Ναι, δεν είναι. Αλανέξ. Αλλά πραγματικά δεν είχαν θέσεις. Να πάμε λίγο στην Ισπανία. Εκεί είχαμε τη μεγάλη έκπληξη. Μπαρτσελόνα Μπέτις, 3-4. Συνεχώς δύο γκολ μπροστά η Μπέτις. Ναι. Μόνο στο τέλος. Στο τέλος το 93 έγινε το 3-4, μην φανταστείς. Ναι. Ωραίο μάτς. Η Ρεάλ βρήκε τα πατήματά της σιγά σιγά με αυτόν εδώ. Όχι, φάγανε το προπονητή και βρήκαν τα παθήματα. Ναι, αυτό. Βρίσκουν τα παθήματα. Νίκες. 2-4 πάλι. Ναι. Αυτόν τον Μπενζεμά τον κυνηγάνε όλη χρόνια. Έτσι, ένα σεντερφόρ που είναι μια χαρά. 8 χρόνια. Ο Μπενζεμά δεν φαίνεται σε αυτή την ομάδα γιατί έχει τους υπεραστέρες δίπλα του.
όταν έχει τον Κριστιανό που δεν είναι σεντερφόρ και βάζει 50 γκολ τη χρονιά για ζέσταμα, δεν έχει τι να κάνει, βάζει 50. Έτσι, το σεντερφόρ που βάζει 22 και 23 φαίνεται σαν μήγαμε στο γάλα. Σου λέει τι αν σε κάνουμε σε ένα βελέσι. Δεν είναι έτσι όμω. Ο Μπενζεμά είναι μια χαρά για τη Ρεάλ. Μια χαρά και πολλά χρόνια στο υψηλότατο επίπεδο παίζει. Τα Champions League τα παίρνει τώρα. Ο Μπενζεμά, αν πάει στην Νάπολη, θα κάνει 70 γκολ. Δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Γιατί 20... είναι το 2 χρόνια τόσα χρόνια, πες μου εσύ. Τι δεν ξέρουν αυτοί, ξέρουμε εμείς και είναι τα καφενεία εδώ πέρα. Τώρα που είπα καφενεία, σταματήστε να κυνηγάτε οι μερικοί αυτό το 3-4% που αφουγκράζομαι ότι κυνηγάτε Λουτσέσκου, θα έχετε πρόβλημα, θα σας περάσω στην ίδια κατηγορία με αυτούς του Πρίγιοβιτς. Έχει φάπα στο βία. Βία. Μην κυνηγάτε Λουτσέσκου με τεράστια νούμερα. Δηλαδή δώστε όθηση σε αυτή την ομάδα. Όλοι στεναχωρηθήκαμε που υπάρχει πιθανότητα να μην συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Μεγάλη. Αλλά ο στόχος, ο κεντρικός, ο κόμβος κόμβου, η κατεχάκη είναι το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι κατεχάκη, βρες μία εδώ. Κατεχάκη είναι στην Αθήνα. Ναι, δεν την ξέρω. Α, θα πω για μια άλλη οδό και θα κάνω και τη διαφήμισή μου. Έτσι. Ναι. Το Day Night, μπότσαρι. Είναι ακριβώς κόμβος. Μπότσαρι με Κωνσταντίνου Καραμαλή γωνία. Είναι έχει ανοίξει. Κόμβος κόμβου. Απέναντι από την αθλοκίνηση. Έχει ανοίξει το Day Night. Καφέδες, ροφήματα, τόστ, σαλάτες, χαλασμός. Περάστε από εκεί, αν προλάβετε να πάρετε καφέ, γιατί γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Πατιούνται. Και αφού κυνηγάς τον Παντελέ. Όχι, πριν πάμε Παντελέ, θα μπούμε με Παντελέ, γιατί θέλουμε διάλειμμα. Το διαλυματάκι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και με το ισπανικό ποδόσφαιρο, πριν πεις τα σχετικά για Λε Παντελέ που ήθελες να κάνεις τον... Βλέπω το κυνηγάς, ανελέητα. Λοιπόν, Ισπανία λοιπόν, Μπαρτσελόνα 24 βαθμούς. Σεβίλη δεύτερη 23 μαζί με Ατλέτικο. Έχασε χθες τελικά με 2-1 τα άφησα. Σεβίλη, το γύρισε 2-1. 2-1, Το γύρισε 2-1. Ισπανιόλ δυνατή. Τέσσερις ομάδες έχουν 23 βαθμούς. Η Σεβίλη, η Ατλέτικο, η Αλαβές, 3 συγγνώμη. Έτσι και η Ρεάλ έπεται με 20 βαθμούς, αλλά απλώς την είναι. Είναι μέσα στο στόχο. Ναι. Αν φανταστούμε ότι την έχει στο δεύτερο γύρο και μέσα την Μπαρτσελόνα. Ναι. Δηλαδή θα γίνει όπως πρέπει μία μάχη τουλάχιστον στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ατλέτικο είναι η γέλια, αλλά έχει γίνει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ατομικά γεγονός. Ο τραυματίας Γοδίν που δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του. Και θα μείνει για του λόγου του, αν θες, θα μείνει 5 εβδομάδες εκτός από αγωνιστικές δράσεις. Ωραία. Πάει φορ. Πάει φορ. Το παστελώνει. Στο 91. Και πεθαίνει. Και πεθαίνει κάτω νεκρός. Ναι. Αυτόν πιστεύω θα το κρατήσουν μετά. Αν η Ίντερ κράτησε την απόλυτη σημαία της, το Ζανέτη, μέχρι τα 40 χρόνια του έπαιζε και τώρα έχει. Θα φύγει ο Γοδίν, φίλε. Είναι ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν φεύγει από εκεί, δεν κουνιέται. Δεν κάνουν τέτοια λάθη. Θα δώσουν 100 εκατομμύρια. 150. Οι Ουρουγουάνοι, μολονότι ζουν σε μια χώρα που είναι όλο 3,5 εκατομμύρια, τόσο μικρή κυρία είναι η Ουρουγουάνη, να ξέρετε, μην φανταστείτε ότι είναι καμία μεγάλη χώρα, 50, 60, 80 εκατομμύρια. Και η μισή είναι φυλακή. Ναι, στα 3,5 εκατομμύρια. Ξέρουν, έχουν οργάνωση για τη ζωή του. Έτσι θεωρώ εγώ. Ναι, απλά ο συγκεκριμένο είναι τόσο top που σε κάποια φάση θα φάει την πίεση Ατλέτικο να τον πουλήσει. Φίλε, πληρώνει Ατλέτικο. Μην νομίζετε ότι η Ατλέτικο είναι καμιά φορά. Εννοείται ότι πληρώνει. Έκανε μεταγραφή φέτος 80 εκατομμυρίων, πήρε το Λεμάρ από τη Μονακό. Ναι. Δίνει λεφτά. Ναι. Αγοράζει, πουλάει. Συμπεριφέρεται σαν ομάδα μεγάλη όπως και είναι. Ναι. Η Ατλέτικο δεν είμαι στις 10 μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης τώρα. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν γίνεται με την πίεση. Δεν παίζει τίποτα. Ναι, κακή είναι. Δεν παίζει τίποτα. Ναι. Με έχει προβληματίσει. Και περάσουμε λίγο στην Ιταλία. Στην Ιταλία όπου η Γιουβέντους έπαιζε τον ντέρμπι με τη Μίλαν. Ντέρμπι να το λέμε αυτό πάντα, ό,τι και να γίνει. Το κέρδισε 0-2, όμως τα μάτς όλα είναι στιγμές. Η μεγάλη στιγμή αυτού του μάτς ήταν το 40 λεπτό, όταν κέρδισε ένα πέναλτι ο Ιγκουαΐν, πήγε στο VAR, δικαιώθηκε, ήταν καθαρό πέναλτι, την μπάλα την πήρε με το χέρι ο Μπενατία και χτυπάει το πέναλτι στο 42, πέφτει ο Σέσνη στη δεξιά του γωνία, αποκρούει στο δοκάρι και γεια σας, τα φιλιά μου. Δηλαδή ένα μάτς το οποίο θα γίνει 1-1 και θα κλείσει το ημίχρονο. Ψυχολογία. Και θα πει, η Μίλαν άλλη ομάδα θα είναι. Ψυχολογία. Όμως η ουσία πια είναι, το Καντράν έγραψε πάλι με Κριστιάνο Ρονάλντο 0-2 και εκεί νομίζω ότι το ποτάμι και εκεί είναι τζάμπα το παίζουνε. Τζάμπα παίζουνε στην Γαλλία και στην Ιταλία. 34-28 η Νάπολη δεύτερη. Η Νάπολη η οποία είναι top ομάδα, εντάξει, απλά δεν έχει τα χαρακτηριστικά της Γιουβέντους. Ναι, θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Ναι, δεν είναι δηλαδή. Για να πάμε σήμερα, Σόφη, έχουμε ένα μάτς ελληνικού πρωταθλήματος. Για πες μας. Έχουμε ένα μάτς λοιπόν ελληνικού πρωταθλήματος. Να μεταφερθούμε στη σελίδα της Goalbet. Έχουμε λοιπόν σήμερα 7 η ώρα το παιχνίδι Απόλλων Σμύρνης Άρης. Δώσε τα ποσοστά σας παρακαλώ. Λοιπόν, ο άσος είναι στο 4.52, το χ στο 3.01 και το διπλό στο 1.96. Μάλιστα. Θα πω την άποψή μου για αυτό το μάτς. Ένα μάτς πάρα πολύ κεντρικό. Και για τις δύο ομάδες, για το ΔΕ Απόλλωνα που δεν έχει τη Σμύρνης
Δεν έχει γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης. Πιστεύω ότι θα καταθέσει ψυχή. Θα παίξουν το μάτς. Εγώ θα το πάω ποδοσφαιρικά. Και... Ναι, ορίστε και ποδοσφαιρικά. Ναι. Ωραία. Ο Απόλλωνας είναι πολύ καλός με το Μαντζουράκι. Είναι πολύ άλλη ομάδα με το Μαντζουράκι. Πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πριν. Με τον Όφη θα μπορούσε να κερδίσει κιόλας. Έχει στοιχεία καλά στο παιχνίδι του. Είναι πολύ σκληρή ομάδα αμυντικά. Δεν μπορεί να τη βάλει γκολ. Και πλέον με τις νίκες της Λάρισας και του Λεβαδιακού, αν δεν κερδίσει, χάνεται. Θεωρώ και εγώ ότι είναι το τελευταίο. Πραγματικά, άσχετα που είναι νωρίς, και τον Απόλλωνα θεωρώ ότι αν δεν κερδίσει σήμερα, έτσι το πρόβλημά του θα είναι τεράστιο. Από την άλλη, από και ο Άρης έχει 4 ή 4 σερί. Πάρα πολύ άσχημο αυτό για τους παίκτες. Έχει αλλάχτεί ο προπονητής. Σε αυτές τις περιπτώσεις πέφτει το βάρος στους παίκτες, έχουν ισχυρότερη συνείδηση. Πάνε με ένα προπονητή τον οποίο δεν το ξέρω το παιδί καθόλου. Βοηθός ήταν, εντάξει. Ένα βοηθό, ναι. Απλά ξέρουν ότι θα είναι στην Κυριακή Δεκάνας Παντελίδης. Ναι, αναμφίβολα θα είναι. Ναι. Θεωρώ πάντως το κίνητρο του Απόλλωνα ισχυρότερο. Προβλέπω ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Και εγώ βλέπω πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι. Θα δοθεί πολλές φοβερές προσωπικές μονομαχίες. Θα έχει, ναι. Εκεί θα κρυφθεί. Πιο σκληρή ομάδα είναι ο Απόλλωνας. Αναμφίβολα είναι πιο σκληρή και πολύ πιο τεχνική ο Άρης. Ναι. Ο Άρης πρέπει να παίξει με στόχο, να έχει αγωνιστικό πλάνο, με αγωνιστικό πλάνο τη νίκη. Όχι να παίξει καλά. Είναι παγερά αδιάφορο το να παίξει καλά. Γιατί η βαθμή του είναι μόλις 12. Το πιο αισιόδοξο στοιχείο για τον Άρη σήμερα είναι ότι σε μια άκρος ντεφορμέ εποχή μου στοιχηματικά έχω παίξει τον Άσο του Απόλλωνα. Μάλιστα. Ένα το πιο αισιόδοξο στοιχείο που υπάρχει. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Ναι, εντάξει. Ο Άσος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πάρα μεγάλο και το Άσο-Άσο είναι 7,5 φράγκα πόσο είναι. Ναι, Άσο είναι. Άσο-Άσο είναι 7,5 ποσοστό. Άσο. Ναι. Θεωρούμε κύριοι δηλαδή με αυτή την έννοια ότι ο Απόλλωνας Μίμησης θα κερδίζει από το ημίχρονο. Θα παίξω την ομάδα που βγάζει την τελευταία της ανάσα και δεν σκέφτομαι οπαδικά. Μα δεν μιλάμε τώρα για οπαδικά. Ναι, δεν σκέφτομαι οπαδικά, μιλάμε για στοίχημα. Θεωρώ το ποσοστό υπερβολικό. Θα πρέπει να είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις. Ναι. Βάσει ποδοσφαιρικής εικόνας, πάντα παίζουμε το ποσοστό. Εγώ προσωπικά δηλαδή το ποσοστό κοιτάω. Γι' αυτό τώρα υπάρχουν Σαββατοκύριακα σαν αυτά που περάσαν τώρα. Και θα υπάρξουν και άλλα και τέτοια. Άλλα τέτοια. Ναι. Ποτέ δεν κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Έπαιρνα ένα σοβαρό ποσό στο άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Μάλιστα, στα 7,5 φράγκα. Εύχομαι να το βρει στοιχηματικά. Στοιχηματικά. Δεν είναι καλό για την πόλη μας. Ναι. Βέβαια αυτό. Αλλά άλλο είναι το στοίχημα. Ναι. Άλλο είναι το τι πρέπει να γίνει για την πόλη για το καλύτερο. Ναι. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ναι. Και εγώ σε αυτό το match, έτσι, δεν θα ξεφύγω από την ισοπαλία. Μάξιμουμ θα πάω στην ισοπαλία και το επόμενο σημείο θα είναι ο Άσος. Και εύχομαι και εγώ να διαψευστώ. Δεν θα βάζει κανένα διπλό, θα καλύψει όλα. Όχι, φιλαράκι, μην λέτε. Ωραία. Λοιπόν, τον αφήνω και εγώ το Χ και εύχομαι μαζί σου. Τον ωραία, έτσι, πρέπει. Μπράβο. Τώρα αρχίζει και μιλά κανονικά. Ναι. Σαν βασιλιά. Ναι, ναι, γιατί ναι, λίγο μου έφερε. Ωραία, κάτι. Έκανα. Είπαμε. Ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός δικαιολογείται, ο ηλίθιος επιμένει. Ναι. Αυτό είναι το τριπτυχό. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή παραδέχτηκα το λάθος μου. Ναι. Άσος λοιπόν και Απόλλωνας Μύρνης ταυτόχρονα μαζί για να κυνηγηθούμε αύριο. Αύριο. Θα σφίξουμε τη γροθιά στον κόλ του Βαγγέλη του Μάντζιου. Οικονομικά. Στο οικονομικά. Οικονομικά θα σφίξουμε. Οικονομικά. Από την άλλη, ναι. Ευχόμαστε ο Άρης να βρει έναν κατάλληλο προπονητή αντάξιο των προσδοκιών του και, από βδομάδα, και να φτάσει στους στόχους του. Και από βδομάδα. Όσο υψηλή και αν είναι αυτή. Και από πεντάδα, πεντάδα θέλει. Εξάδα, εξάδα. Δεν είναι μακριά, φίλε, από την πεντάδα. Και αυτό λέω. Αν πάει και κερδίσει, πάει 15. Ναι, φίλε, με αυτό θέλω να σε πω ότι αυτή τη στιγμή για το Μάντζ για τον Άρης ακριβώς πάνω στο μετέχνιο. Αν θα κοιτάξει κατά πάνω ή αν θα κοιτάξει κατά κάτω. Ναι, γιατί μετά βγαίνει κομπιουτεράκι. Βγαίνει κομπιουτεράκι και οι ομάδες ή από κάτω δεν είναι ομάδες εύκολες. Ναι. Δηλαδή περνάει την Τρίπολη τώρα. Πολλοί λέμε είναι καλή, είναι καλή, είναι καλή. Μπορεί να μην τη δώσει ποτέ. Ο Θεός να δώσει να μείνει έτσι, να κινδυνεύσει η Τρίπολη. Αν είναι ανάμεσα στην Τρίπολη και στον Άρη. Είναι τα Γιάννενα. Ναι. Έχει Γιάννενα και Τρίπολες. Δηλαδή υπάρχει μια δυσκολία. Ναι. Λοιπόν, κρούμε λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου στον Άρη με την επισήμασή μας. Παναθηναϊκό ατρόμητο. Εύκολα δεν τα λες αυτά τα μάτια. Δεν τα, το ατρόμητο ξέχνα. Το άστο το λέω εγώ, πολλά με λίγα. Το Άρης Παναθηναϊκός θα είναι ο κόμβος. Στη Χαρτοκαβηλάω. Ναι. Θα στηρίξω Άρη εκεί, να ξέρεις. Α, δεν είναι απίθανο. Θα στηρίξω Άρη. Άμα μου το δώσει κανένα 2,5 φράγκα και τυρία, με το ημίχρονο. Ωραία. Εννοείται. Είπαμε λοιπόν και για το σημερινό το μάτς. Στο μπάσκετ και στο NBA ο Αντετοκούμπο πάλι οργίασε. Έχουμε σήμερα Ελλάδα Α1 στο μπάσκετ. Έχουμε τα ξημερώματα NBA. Υπάρχει. Έχουμε επίσης ένα παιχνίδι Γερμανία δεύτερη κατηγορία σήμερα. Bochum Darmstadt. Πάρα ξεκινάει 9.30 ώρα και έχουμε μηδενική κανιώτα σε αυτό το παιχνίδι.
Δεν ξέρω από Γερμανία 2. Δεν... Στη Γερμανία 2 που αποπορεύεται το Άμβουργο. Έτσι. Δεύτερη είναι η Κολονία, η οποία συνέτρεψε με 8-1 την αντίπαλη. 8-1. Δηλαδή αυτοί που δέχτηκαν 8 γκολ. Δεν είμαστε παρακολουθητέ από αυτού. 8-1. Από του 8. Φίλε, άμα το κάνει, επειδή τα πάντα στη ζωή λέμε είναι μαθηματικά. Έτσι. Μπήκαν 9 γκολ εκεί σε 58 αγωνιστικά λεπτά. Δηλαδή τι, 9 γκολ κάθε 5,5 λεπτά έμπαινε γκολ, όχι, κάθε 7 λεπτά. Γιατί δεν το σταματήσαμε μετά. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στο 58 ήταν 8-1. Όχι, 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 λέω. Ο καθαρό αγωνιστικό χαμόνο ήταν 90 λεπτά, ήταν 58 λεπτά. Α. Στα 58 λεπτά λοιπόν μπήκαν 9 γκολ. Δεν ήταν σε καλή μέρα η άμυνα τη αντιπάλου τη Κολονία. Ο δικό μου ο Ντετέτιο πώ του έβαλε. Ο... Χατρίκ έκανε. Χατρίκ. Ναι. Ο δεν ξέρω μπάλα και από τη βρίσκω τη βάζω μέσα. Τη βάζει μέσα όμως αδερφέ, ναι, την καφώνει αυτός. Ναι, ναι. Πάρ' το μέσα, πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι, ωραία, στο ΑΕΚ ατρόμητος ασίστ ο Γιαννούλης, γκόλ ο Κουλούλης. Στον ΠΑΟΚ αυτογκόλ ο Μαρινάκης. Ωραία. Ωραία, επίθετε. Ναι. Στο Παναθηναϊκός, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γκόλ ο Κάτσε. Ωραία. Τι άλλο να συμβεί. Θα πω μια κουβέντα, ΠΑΟΚ παντού. ΠΑΟΚ παντού. Και νομίζω είμαι υπερβιεκτικός. ΠΑΟΚ, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι έχουν πάθει τώρα αυτοί. Θεωρείς ότι θα έχει πρόβλημα ο Ζουνίδης. Βέβαια, θέλω την άποψή σου. Τον σκάβουν ήδη. Ε? Σε αυτά θα με ρωτάς. Ναι, σε ρωτάω. Καλά κάνεις. Μα σε ρωτάω. Τον σκάβουν ήδη. Ναι. Προβλήματα πειθαρχίας. Δηλαδή ο Λιβάη τώρα είναι απειθαρχός, πέρσι ήταν αγόρι μου. Και τώρα μεγάλωσε και τα οπίστια του τώρα. Ναι, κοιτάξτε το και κάνει. Ωραία. Στο προηγούμενο παιχνίδι πάει ο Τσόσιτς. Πέσει την τρεβέζα και τραβάει την κοτσίδα του Χουλτ. Ναι. Ωραία. Βρήκαν 4-5 σκηνικά, εκνευρισμό. Εκνευρισμό είναι αφού δεν μπορεί να κερδίσουν τον ατρόμητο, έχουν εκνευρισμό. Ωραία. Όμω η Θεά η τύχη, πώ του γύρισε την πλάτη, τρία δοκάβια είχαν με την ΑΕΚ. Είναι, έλεγε. Μόνο του Μάνταλου δοκάβια με την ΑΕΚ. Κάποτε έλεγε. Η δίκη Μοσχολιού, αυτή η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, έλεγε σε ένα τραγούδι τεράστια επιτυχία. Εδώ είναι ο παράδεισο και η κόλαση εδώ. Και όλα γίνονται. Κατά μια παράφραση του όλα εδώ πλευρώνονται. Με κράζουν εμένα που χρησιμοποιώ τη λέξη κάρμα εδώ και μήνες. Το δουλεύω, ρε, το κάρμα. Ναι, ναι αλλά πας καλά, συνέχισε το. Το δουλεύω, δεν εννοείται. Συνέχισε το. Ναι. Ακούει το κάρμα. Το κάρμα και το οδηγείς ακούει εσύ. Και βλέπει και σίγουρα. Το οδηγείς εσύ το κάρμα. Όχι. Ωραία. Πάντα. Έχει ναι. Και μια πορεία όταν από μόνο είσαι, του. Άκου να δεις, το διάβασα και ψήθηκα τότε. Όταν είσαι σε ένα επίπεδο, ναι. Ωραία, είσαι ικανός να οδηγήσεις το κάρμα. Εντάξει, να είσαι ικανός να οδηγήσεις. Το έχω πάρει αγκαζέ και το πάω μαμιώντας που λέγεται ένας φίλος μου. Ναι. Ωραία. Ναι. Το παίρνω αγκαζέ και το πάω. Μέχρι τέλος θα το πάω. Στο γύρο του Θριάμβου θα αφήσω τη λέξη κάρμα στην άκρη. Ωραία. Εκεί θα την αφήσω γιατί εγώ δεν έχω πιστοσύνη. Οι στοιχηματικές εταιρείες πλέον, γιατί είμαστε και είπαμε εκπομπή του στοιχήματος, με χορηγό αυτή την τεράστια εταιρεία, την Goldbet, με ασύγκριτες αποδόσεις, νόμιμα, υπεύθυνα σίγουρα. Έτσι, κάτι έξτρα θα περάσω να πάω σε κάποια στιγμή. Ακούς. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις πόσο δίνει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. 1,30. 1,16. 1,16. Μας δίνουν πιο μεγάλο φαβορί, όχι από την Πάρη, μόνο η Πάρη μας περνάει. 1,11. Πιο λιγότερο. 1,02. Δηλαδή παίζοντας ΠΑΟΚ και Πάρη, είστε μια ανάσα από το να πληρώσετε και κάτι. Ναι. Δηλαδή θα βγει το στοίχημα και θα πληρώσετε κάτι ψηλά. Ναι. ΠΑΟΚ και Πάρη πρωταθλητές. Ενώ στην Ισπανία, να ξέρεις ότι το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δραμό. Όλες οι ομάδες αυτές τώρα γίνονται. Ο σκοτωμός του σκοτωμού θα γίνει. Φίλε, δεν έχουν σταθερότητα. Άκου να δεις η Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα, οκ, μαζί σου. Η Μπαρσελόνα χωρίς τον Ινιέστα, τον Τζάβι και όλη αυτή τη φουρνιά δεν μπορεί να φτάσει τα επίπεδα που είχε. Χωρίς τον Γκουαρδιόλα, βέβαια. Εντάξει. Καλός χρυσός ο Βαλβέρδε. Εντάξει, πέρασαν πολλά χρόνια του Γκουαρδιόλα. Ναι, άλλο θέμα. Μια πενταετία. Ναι. Αυτός όμως το στίγμα. Αυτός την πήρε και την άλλαξε. Σε ένα έφυγε ο Σάντος. Άλλαξε το ρούχο. Τρεις χρόνια μετά η ομάδα έπεσε σαν το Σάντος. Μετά άρχισε να φθήνει. Εγώ στο ξαναείπα για την άποψή σου για τον Σάντος, τη σέβομαι, αλλά δεν την ασπάζομαι. Εγώ το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Σάντος δεν ήταν συναρπαστικό για μένα. Ήταν έξω από αυτά που ήθελα. Ήταν αμυντικογενές, με στόχους, κινησμό πολύ. Κινησμό πολύ. Κινησμό πολύ, τέλος πάντων. Όπως είναι πριν, κάτι που έχουν τον χαρακτήρα εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Μπορεί να είναι απόλυτα επιτυχημένος όπως και είναι. Είναι μέσα στους κορυφαίους πόντες. Δεν μπορεί να το πει κανένας κάτι ανάποδο για τον Σάντος. Πήρε το Euro άνθρωπος. Όλοι μιλάνε. Με τον Έντερ. Και με τον Κριστιανό Ρονάλντο, Σταύρο. Εντάξει, εγώ ήμουν. Ποιο άλλο είχε. Εμένα και σένα είχε. Όχι, έχει τερματοφυλακάρα. Αυτό ο Βης Πατρίσιο είναι τερματοφυλακάρα μεγάλη. Το βλέπω εγώ ότι πιάνει κάθε εβδομάδα. Αν τα έπαιζε υπό την Λισαβόνα, πήγε στην Γκουρστό και τον απολαμβάνω. Άστο. Έχει στις κεντρικές θέσεις η Πορτογαλία. Είχε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Που ξεχυλίζουν από ποιότητα.
Εντάξει, μην αποθεώνουμε το Σάντο, τον παίρνουμε και το κάνουμε. Το φτάνουμε στο Θεό. Εγώ το λατρεύω. Ρε. Εγώ το λατρεύω ξηγατή. Εντάξει, μπορεί να έχει αδυναμία. Στη δουλειά μου 70% να σκέφτομαι σωστά. Εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και πολύ καλά κάνει. Εγώ δεν θέλω να σου αλλάξω τη στην άποψη. Όχι, δεν αλλάζει αυτό. Δεν ούτε εγώ μπορώ να σου αλλάξω δικέ μου. Εδώ δεν είναι. Συζητάει ο καθένα την οπτική του. Έτσι. Αυτό το, όταν διαφωνούμε πρέπει να είσαι να πεθάνει. Όχι. Δεν το έχουμε εμεί. Όχι, εννοείται. Μόλι και στέκει πριν μαλώνουμε πλέον στη Θεσσαλονίκη οι οπαδοί τη Μπόκα με του οπαδού τη Ρίφερ. Πού βρεθήκαν αυτοί. Όχι, ναι. Βλέπει στο Facebook εκεί μαλώνει. Ένα μαλώνει. Δεν κάθεται φρόνημα. Αποκτήσαμε και οπαδού τώρα στην Μπόκα. Στη Θεσσαλονίκη. Το πρόεδρο με παιχνίδι είπε να πάρει, τώρα έχουμε και θέματα. Εντάξει. Τέλο πάντων, υπάρχει μια παράνη. Τι θέλω να πω. Εγώ θέλω να απαντήσω εδώ στο φίλο το Λάζαρο, ο οποίος λέει καλησπέρα στο Βασιλιά. Πήγε με διαστημικές ταχύτητες από Ντόρτμουντ στο Buenos Aires. Ποια αεροπορική εταιρεία χρησιμοποιεί? Θέλω να πω στο φίλο Λάζαρο ότι ο Βασιλιάς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μια οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία. Έχει δικό του αεροπλάνο. Έτσι, φίλε. Έτσι, με δικό του πλήρωμα. Λάζαρο, ναι. Έτσι, δεν γίνεται αυτό. Με κάλυψε απόλυτα, Σόφη. Να μπείτε να πατήσετε τα like στη σελίδα μας, ο Βασιλιάς by Liber FM 107,4. Να πούμε εμείς κάτι άλλο, γιατί μιλάμε μόνο για στοίχημα και θα σας μαλώσω. Ναι, πες και έχουμε αλλού. Σήμερα, είναι Δευτέρα, άρα ξεκινάει η εβδομάδα. Άρα τι έχουμε στην Goldbet? Προσφορά για το καζίνο για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες. Μπείτε λοιπόν, δείτε αν είστε μέσα στους στοιχείους λογαριασμούς. Αν δεν έχετε λογαριασμό, πρέπει να κάνετε για να λαμβάνετε όλες αυτές τις καθημερινές προσφορές. Και φυσικά να στοιχηματίσετε και σε άλλα αθλήματα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε γαλλικά αθλήματα. E-sports έχουμε που παίζουν επίσης πολλοί φίλοι. Ράγκμπι, αμερικάνικο ποδόσφαιρο, φούτσαλ, μπόξ, χόκεϊ επιπάγου. Το λέει δεν είναι το αγαπημένο σου. Παίζουμε χόκεϊ επιπάγου. Είναι ψηλά τα χείλη. Δηλαδή, πιο πολλέ πιθανότητε αισθάνομαι ότι έχω στα χείλη στο χόκκι επιπάγου παρά στο ποδοσφαίρο πλέον. Εντάξει. Που από τότε που τα μίλησε, πώ παίζει εσύ και τέτοια, δεν έχω σταυρώσει χείλη. Ποτέ δεν θα τα πιάζει, ναι. Α, το ξέχασε το, εντάξει. Θα τα πετάξω, δεν ξέρω να κουμπάω χείλη. Ο εγωισμό είναι ο πιο κακό συνοδό ζωή. Παραδέχεσαι, κλείνει το φάκελο και κάνει. Ο άνθρωπο που παίζει Μίλαν κάθε εβδομάδα, ρε φίλε. Όχι, δεν έχει καμία αντιφορά. Και στηρίζει την ντερ. Το μεγαλύτερο στοιχηματικό σύστημα. Όπω που είπε Σίδε, που το περάσαμε, αχτύπητο. Χθε το μεσημέρι ξεκινάω να δω το Αταλάντα ντερ. Νομίζω ότι η ντερ είναι με τα μπλε άσπρα. Στο πρώτο το βλέπω, ρε φίλε. Ξέρετε, γιατί φοράνε ίδιε φανέλε και βλέπω ένα βομβαρδισμό. Τόσο μαδάρο ντερ. Δεν βλέπω τον Ικάρντι όμω και μπερδεύομαι. Λέω, μα τι γίνεται. Και αυτή είναι η Αταλάντα. Η οποία στο 5. Στο 5 μέχρι 3-0, στο 5. Και αν μπαίναν οι ευκαιρίες, μία στις δύο να μπαίναν, έπαιρνε να έλεγε το μάτς 19-1. 19-1, ό,τι σου λέω. Χάνει μια ευκαιρία, μια παιχτάρα έχει η Αταλάντα, ένα σύλληψη τη. Πώς λέγεται, όπως χάνονται όλα. Εκεί γίνεται μια παράλληλη σέντρα, είναι άδεια η αιστεία, εξωτερικό στον φύλακα. Άδεια η αιστεία, αυτό και η αιστεία. Ένα μέτρο. Τη βρήκε από κάτω την μπάλα. Να έχει επενδύσει εκεί, στην παιχτούρα αυτή. Γι' αυτό ήταν, είναι και θα είναι το ποδόσφαιρο ο βασιλιάς των αθλημάτων. Όπως η ρουλέτα είναι ο βασιλιάς των τυχερών παιχνιδιών, έτσι, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς όλων των αθλημάτων. Ό,τι και να γίνει. Δεν θα κερδίσει. Εσύ γουστάρω πάντα. Τον Γκόμες. Τον Γκόμες, τον δεκάρι. Στον κολπέβαλε τέταρτο. Ξεκίνα να κλέσει. Ναι. Ξεκίνα να κλέσει και μόνο. Παίρνει την μπάλα μόνο στο παριστερά, στο 95. Συγκλίνει μέσα, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, ακριβώς στη γωνία τη μεγάλη περιοχή και κάνει ένα έσω φάλτσο στο άλλο γάμα. Στείλει άλατο. Αυτός ο τερματοφύλακας της Ίντερ, ο οποίος ήταν εκπληκτικός χθες, ο Χαντάνο, εκπληκτικός. Γιατί πάντα εκπληκτικό, αυτός τη σώζει. Ξέρεις τι έπιανε. Ξέρω τι έπιανε, αφού ξέρω τι έπιανε. Για μένα, η άποψή μου για τους τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή, το 2018, 17, 16, τελευταία τριετία, είναι κορυφές όλων, ο Όμπλακ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν τον έχω δει να δέχεται ένα γκολ και να φταίει. Είναι καημός με αυτό. Δεν φταίει ποτέ, ρε. Δηλαδή τον Νόεβ, τον έχω δει να κάνει πατάτες θανάτου. Ο Ντεχέα άσε, πέφτει από δεξιά, από αριστερά, την πέφτει, βάζει μόνο του. Ο Ντεχέα σκέφτεται άλλα. Βασικά, ο Ντεχέα με βγάζει καθυστερημένο εμένα. Τι λέει τώρα. Βγάζει, τον είχα καθυστερημένο. Ναι, δηλαδή κάπου κοιτάει αλλού. Έλα να παίξει και εσύ. Τι φάει να έχει μάνα μου. Ναι, τίποτα άλλο σκέφτεται. Και ξαφνικά πέφτει. Χέρια, πόδια, ό,τι να είναι. Τον καλά εικόνα. Μην γελάσαι. Εδώ είμαστε. Το έκανα εικόνα. Οπότε σήμερα, Σόφη, θα κινηθούμε. Εμείς δώσαμε εδώ πέρα τον Άσο τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έτσι, με την ευχή να διαψευστούμε. Ή σε περίπτωση που δεν διαψευστούμε να πάμε τουλάχιστον τα λεφτά. Μην κάτσε χείλη το πρόβλημα. Όποιος θέλει μπορεί να παίξει και μπάσκετ σήμερα. Όποιος θέλει μπορεί να παίξει και Άρη, εντάξει. Παίξτε και Άρη, κύριε. Εδώ είναι. Goalbet λέμε έτσι. Γάμα κάπα, όμικρον λάμδα. Γιατί πολλοί με ρωτάτε στο δρόμο ότι γίνεται κάτι για gold με λέτε. Gold είναι ο χρυσός.
Παγερά διάφορα από τη ζωή μας. Είναι το γκολ που μπαίνει. Θα μπορούσε να έχει σχέση όμως και τον γκολ με την Goldbet. Ναι, να γίνει γάμος. Γιατί όχι. Να γίνει γάμος στοιχηματικός. Γιατί κερδίζεις και πληρώνεσαι αμέσως. Δεν περιμένεις μέρες για να πάρεις τα χρήματά σου. Όχι, σου είπα, μου είπες, περίμενε λίγο, κάτσε να δούμε τι κέρδισες, θα γίνει. Κέρδισες. Ζήτησες ανάληψη, τα χρήματά σου πιστώθηκαν κατευθείαν στο λογαριασμό σου. Πάρτε δεν και το πάνε... συζητάνε οι άνθρωποι. Έτσι. Εκεί πέρα. Κέρδισες, τα δίνουνε. Δεν σου λένε μάμου. Και ξοδέψτε τα λεφτά. Μην τα βάζετε στην άκρη, τα λεφτά είναι για να κινούνται, για να αλλάζουν χέρια. Για να, άμα τα κρατάς, δεν γυρνάς στην αγορά και δεν θα σου γυρίσουν πίσω. Και δεν θα έχεις βγάλει και τα γούστα. Πας τα τρως και γυρνάνε. Η αγορά της Θεσσαλονίκης είναι τέτοια. Δεν είστε στη Νέα Υόρκη τα γάρια. Βγάζεις 2.000, ξέρεις το μυαλό σου, τα 500, 600, 700 πρέπει να κινηθούν έτσι. Έτσι, ανέτεια. Έτσι, ναι. Ανέτεια. Γιατί δεν θα γυρίσουν ποτέ. Θα έχει κάνει το κομμάτι σου και θα σου έρθουν πίσω μετά. Μαθήματα ζωής. Έτσι. Να πούμε λίγο για την νυχτερινή ζωή της πόλης, Παρασκευή, ναι. Σαββάτου. Ναι. Χαμός στο Fix και στην πρεμιέρα του Σάκη. Ναι. Σάκης Ρόχος. Οι Ρουβίτσες μου είπαν ότι δεν πλησίασε άντρας. Ναι, γιατί είχαν πρόβλημα να πλησίασε. Είχαν πρόβλημα. Ναι. Εκεί αποδείχτηκε ακόμη μια φορά οι Ρουβίτσες πόσο αγαπάνε το χρήμα. Ναι. Στον κίνδυνο να πληρώσουν το μπουκάλι. Βάλαν άνδρο αποθητικό. Ναι. Ήταν η χορηγία τη Goldbet στο ρόλο. Ήταν χορηγία Goldbet το μπουκάλι. Mm-hmm. Εντάξει, και με την προϋπόθεση δεν θα πλησιάσει αρσενικό. Θα ήταν τέσσερα κορίτσια αυστηρά. Και όχι είδα ένα φίλο να κάτσω λίγο να πιω ένα ποτάκι. Ναι. Πρόβλημα. Μας ενημέρωσαν από το μαγαζί ότι δεν πλησίασε κανείς ακόμη και στη διαδρομή για τουαλέτα που πηγαίναν τρεις-τρεις. Δηλαδή για σιγουριά, για να καταπαλτώσει. Ναι, εντάξει, και οι άλλες τρεις πηγαίνανε μαζί. Δεν πλησίασε, άνοιγε η διαδρομή όπως η Ερυθρά Θάλασσα με τον Μωυσή. Ο Μωυσής πάει στην Αστυρία. Πιστέψω εγώ τώρα με τη θάλασσα. Πάτησε το κραυτή και άνοιξε τη θάλασσα. Ναι, εντάξει, δεν πλησίασε αρσενικό. Έτσι να μας αποδεικνύετε κάθε μέρα πόσο ποταπές είστε. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε. Εντάξει, το επιβεβαιώσατε για ένα μπουκάλι που λύσατε τη φύση σας. Εντάξει. Και αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Και μην περιμένετε το μάνα εξ ουρανού. Το μάνα ρίχτηκε κάποτε εκεί με το χρυσό, τελείωσε. Δραστηριοποιηθείτε. Η γυναίκα μπροστά στο συμφέρον της δεν υπολογίζει τίποτα. Έτσι, αυτή τίποτα απολύτως. Μπράβο σου, Σόφη. Εντάξει, με καλύπτεις απόλυτα. Το ξέραμε. Το επιβεβαιώσαμε για 1050. Θεωρώ ότι είναι ένα προτέρημά μας αυτό που δεν το έχετε εσείς. Ποιο, εμείς είμαστε αυγά. Κάτι, θέλω ρε, οι άντρες είναι αυγά με λάτα. Από 13 χρόνων μέχρι 63. Άστο. Αυγουλάκια. Άμα τους βρεις την αχίλιο πτεύνα τους, άστο. Άγονται και φεύγονται όπου θέλετε. Ενώ εσείς φύστε πλακάκια και πρέπει να σας τρώσουμε όπως πρέπει. Μια φορά και τελείωσε. Να μάθουν το σωστό δρόμο. Πάντως σήμερα για το παιχνίδι Απόλλων Σμύρνη Άρη, πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να το παίξει κάποιο live. Εγώ τουλάχιστον θα το παίξω στην Goldbet Live. Δεν ξέρω, θέλω να τον βλέπω το, εγώ τον αγώνα την και, κρατάω για το και live, να παίζω. Ναι, την κόκκινη την κρατάω για το live. Είμαστε σε καλό δρόμο. Η λεωφόρος των επιτυχιών. Μπέστε στην Goldbet και πατάτε τα κουμπιά. Μην κάθεστε αδρανείς και απαθείς. Οι νεκροί δεν κάνουν μόνο λάθη. Είχε πει ο Αριστοτέλης. Άκου τότε είπε ο Αριστοτέλης. Από την Goldbet στον Αριστοτέλη. Ναι. Πιστεύω θα είναι τώρα ο Γιώργος κάπου και θα είναι έτσι. Ναι, γιατί ναι, είναι για αυτό. Ναι, 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 ναι. Όταν δεν κάνεις τίποτα, δεν δημιουργείς τίποτα, είσαι τίποτα. Πολύ ωραίος. Και μετά το πήρε δεν το είπα εγώ. Ο Αριστοτέλης το είπε. Ναι. Εσύ το απάμε, Αριστοτέλη. Άκου τώρα τι κάνουμε. Goldbet, Αριστοτέλης, Χάρη Κλίν. Ναι. Για πάμε. Είμαι ένα τίποτα, δεν κάνω τίποτα, δεν θυμάσαι που έλεγε το τίποτα. Του Χάρη Κλίν. Χάρη Κλίν, εγώ θυμάμαι το. Ήταν η δεκαετία του 80, αδελφέ. Ναι. Γράφτηκε με χρυσά γράμματα στις αρχές εκείνα με τα δοξάστε με και τα δεν υπήρχαν. Με σέβες, μάντρες και με ουκακαμπούμπουμ γκί. Ρωτούς, έλεγε ο Χάρη Κλίν σε ένα το. Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου, τι πάει να πει φτωχός. Τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Και τον πλακώνει στα ουκακαμπούμ, δηλαδή μην ψάξεις να βρεις. Εδώ δεν βρήκαμε εμείς. Και κάπου εδώ, η εκπομπή σταθμός για το ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτή που κάνει τη διαφορά. Μαθήματα γλυκιά ζωής. Εκπομπούλα. Γλυκιά μαθήματα εκπομπή. Ζωής. Ωραία, που στηρίζει την... Προπονητές ζωής. Προπονητές ζωής. Θέλω να πω ότι πολλοί φίλοι λένε ότι τους αρέσει που ακούνε έτσι αυτές τις ιστορίες, λέει, μέσα από τη ζωή, από τον Βασιλιά. Ναι. Δίνουν ένα νόημα. Περνάνε ένα μήνυμα. Είναι όλες αληθινές, σας το τονίζω. Ναι, δεν υπάρχει παπάς. Γιατί πολλοί έχουν μικρόφωνο και δεν έχουν βγει από το σπίτι τους.
Άντε να πήγανε στην καφετέρια τη γειτονιά. Εμείς έχουμε ίδιο, δεν μπαίνουμε στο σπίτι μας. Έχουμε άλλο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Και χθες είχαμε και μια πολύ κομβική συνεργασία. Δεν την πούμε στον αέρα. Όχι ακόμα, ναι. Υπήρχε μια κομβική συνεργασία. Δείξαμε χημεία. Ήσουνα εκπληκτικά καλός ηθοποιός. Μπράβο Σταύρο. Έτσι, έχω να πω, ο Αλ Πατσίνο, ο Χρειά μπροστά σου. Ήμουνα κάπου, ήθελα να πατήσω κουμπί εξαφάνισης και με βοήθησες με το εκπληκτικό τηλεφώνημά σου μετά τις 12 το βράδυ. Μπράβο, έβγε. Ναι, όχι, αυτά είναι επιβεβαίωση χημίας, η οποία χτίζεται, δεν είναι κάτι απλό. Έχει χτιστεί χρόνια τώρα νομίζω. Ναι, χτίζεται. Εντάξει, εμείς εδώ θα δώσουμε τη σκητάλη στον κύριο διευθυντή, τον κύριο Ζαγόρα, ο οποίος κάπου είναι. Ήρθε να ενημερωθώ λίγο από τη γραμματική υποστήριξη που τυχαίνει την αδερφή του. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχές για ένα καλό απόγευμα, να δούμε ένα καλό μάτς, να ξεκουραστούμε. Όσοι πάνε στις πισίνες ή διαζευτικό διαλέξουν το ουζαρί του Λεπαντελέ ή το καφέ, το καταπληκτικό, το day night ή οποιοδήποτε αλλού θέλουν. Καλά. Θέλω να πας σε καφέ, κύριε. Ναι, πάμε. Μετά. Καλά, ναι. Να περάσουν. Ναι.